Καθολική Μακεδονία στην πλάγη. Διαμαρτυρία λοιπόν εδώ στην Κεντρική Σκοπότηνη σήμερα και πάμε να δούμε τι θέση. Η εξέλιξη είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Αν πραγματικά ιδρυθεί νομική σχολή στην Πάτρα, φοβόμαστε ότι θα αποδυναμωθεί η νομική σχολή της Κομοτηνής. Το Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο έχει βγάλει επιστήμονες, έχει παραγάγει επιστήμονες πολύ μεγάλης εμβέλειας, διεθνούς εμβέλειας, έχει κερδίσει διεθνείς διακρίσεις και είναι πραγματικά μια άξια νομική σχολή και φοβόμαστε ότι θα αποδυναμωθεί και μαζί με την αποδυνάμωση της νομικής σχολής θα αποδυναμωθεί και η τοπική οικονομία. Δεν τρεπόμαστε να το λέμε. Ο σκοπός της ίδρυσης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ήταν εθνικός. Εξελίχθηκε όμως και σε πρώτιστα εθνικό και σε επιστημονικό σκοπό. Αυτό λοιπόν το οποίο θα συμβεί με την ίδρυση σχολής στην Πάτρα είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι η περιφέρειά μας αποδυναμώνεται, χάνει τους οικονομικούς της πόρους, χάνει την οικονομική της δυναμική και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε, να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Κύριε Σιμιτζή, τι κάνει η περιφέρεια? Δεν έχει βγάλει ούτε μία ανακοίνωση ούτε στη social media ούτε κάποιος υποψήφιος, από όσο έχω δει εγώ τουλάχιστον. Δεν μπορώ να εξηγήσω τους λόγους που το κάνει αυτό το πράγμα η περιφέρεια. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν έπρεπε να υπάρχει αυτή η παράλυση, αλλά όπως ξέρετε τώρα είμαστε πια σε προεκλογική περίοδο και κρινόμαστε για τις πράξεις και τις παραλήψεις.